Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου του 2017. Ανοίγουμε την πρώτη σελίδα στην οικονομία. Απόπειρα πρόκληση ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις λίγες μόνο ημέρες πριν την δικαστική απόφαση για τιμή έκδοση των 8 επιχείρηση η Άγκυρα. Αυστηρό μήνυμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στη γειτονική χώρα, πληροφορίες ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα καλέσει την Άγγελα Μέρκελ πριν η καγκελάριος μεταβεί σε λίγες ημέρες στην Τουρκία. Σειρά νέων όρων για τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε εμπιστευτική του έκθεση. Το ελληνικό χρέος είναι διαχειρίσιμο, αν οι συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις εφαρμοστούν πλήρως, απαντά με τη σειρά του ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης. Πανικός από την απόφαση του Τραμπ να απαγορεύσει την είσοδο στις ΗΠΑ των πολιτών από μουσουλμανικές χώρες. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Απόπειρα πρόκληση ένταση στι ελληνοτουρκικέ σχέσει λίγε μόνο ημέρε μετά τη δικαστική απόφαση για τη μη έκδοση των 8 επιχείρηση Άγκυρα. Με πυραυλάκατο του τουρκικού πολεμικού ναυτικού που προσέγγισε χθε το πρωί τα έμια, παραβιάζοντα τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Μήνυμα προ την Τουρκία να σεβαστεί τη συνθήκη τη Λοζάνη, ιδάλω θα υποστεί συνέπειε, έστειλε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία Προκόπη Παυλόπουλο. Θέλω να πω στη φίλη και γείτονα Τουρκία ότι πρέπει να σέβεται την ιστορία, τη φιλία και την καλή γειτονία. Δεν αρκεί να είμαστε φίλοι, αλλά πρέπει να την αποδεικνύουμε αυτή τη φιλία, τόνισε ο κ. Παυλόπουλο. Και ανέφερε ότι η χθεσινή παραβίαση ήταν πάρα πολύ σοβαρή, γιατί δεν παραβιάστηκαν μόνο τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα από την Τουρκία, αλλά και τα σύνορα της Ευρώπης. Τα ελληνικά σύνορα δεν μπαίνουν σε κανένα παιχνίδι διαπραγμάτευσης, απάντησε με τη σειρά του και ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας. Αλλάζουμε θέμα. Σειρά νέων όρων για τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε εμπιστευτική εκθεσή του, στην οποία θέτει μια ευρύτερη ατζέντα μεταρρυθμίσεων, πέρα του αφορολόγητου και του ασφαλιστικού, σε τομείς όπως είναι οι αγορές, τα εργασιακά, αλλά και ο τραπεζικός τομέας, τα κόκκινα δάνεια δηλαδή, το θεσμικό πλαίσιο για πτωχεύσεις και ο ορισμός στην διοίκηση των τραπεζών. Η εμπιστευτική έκθεση, που αριθμεί 38 σελίδες, αποσπάσματα από την οποία παρουσίασε η εφημερίδα Καθημερινή, θα παρουσιαστεί μαζί με την έκθεση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ κατά τη συνεδρίασή της στις 6 Φεβρουαρίου. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, στην έκθεση τονίζεται ότι οι δεσμεύσεις για την ελάφρυνση του χρέους πρέπει να βασίζονται σε ένα ρεαλιστικό μεσοπρόθεσμο στόχο για επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος. Για την οικονομική ανάκαμψη, οι συντάκτες της έκθεσης αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στις μεταρρυθμίσεις, στον τραπεζικό τομέα και το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Ενώ παράλληλα γίνεται λόγος για ανάγκη διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, ισχυρή εφαρμογή της φορολογικής συμμόρφωσης, ανάπτυξη στοχευμένων δικτύων κοινωνικής ασφάλειας και επανεκκίνηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών, στα εργασιακά αλλά και στα κλειστά επαγγέλματα. Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι συντάκτες της έκθεσης εμφανίζονται επίσης επικριτικοί σε ό,τι αφορά τους στόχους που έχουν τεθεί στην Ελλάδα για επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος. Όπως φέρεται ότι αναφέρεται στην έκθεση, είναι αμφίβολο κατά πόσο η Ελλάδα μπορεί να κάνει ιστορικό ρεκόρ καταφέροντας να διατηρήσει πρωτογενές πλεονάσμα 3,5 με 4,5% του ΑΕΠ. Το ελληνικό χρέος είναι διαχειρίσιμο αν οι συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις εφαρμοστούν πλήρως, απαντά ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης μετά τη διαρροή της έκθεσης του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ. Επισημένοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει βάση στην κινδυνολογία γύρω από το ελληνικό χρέος. Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος του ESM επισημαίνει ότι το ελληνικό χρέος κρίνεται διαχειρίσιμο εφόσον οι συμφωνισμένες μεταρρυθμίσεις εφαρμοστούν πλήρως, χάρη στους εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους δανεισμού από τον ESM μακροπρόθεσμα, αλλά και στα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνσή του, τα οποία υιοθετήθηκαν πρόσφατα. Σημειώνει επίσης ότι η Ευρώπη έχει ξεκάθαρα δεσμευθεί να στηρίξει την Ελλάδα με επιπλέον ελάφρυνση χρέους μετά τη λήξη του προγράμματος του ESM, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα είναι αναγκαίο και ότι η Ελλάδα θα έχει εφαρμόσει όλες τις συμφωνισμένες μεταρρυθμίσεις του τρέχοντος προγράμματος. Ο Ευρωπαϊκός Νότος δεν είναι φτωχός συγγενής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά το πέρας των εργασιών της δεύτερης Ευρωμεσογειακής Συνόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας, σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα έλαβε στήριξη στο αίτημα να κλείσει η αξιολόγηση μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των δημοκρατικών αξιών. Αυτό το μήνυμα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, απομονώνει όσους έχουν παράλογες αξιώσεις, οι οποίες στο βάθος μπορεί να προσβλέπουν και σε διαιρέσεις, είπε ο Πρωθυπουργός, κατά τις κοινές δηλώσεις των αρχηγών κρατών και των κυβερνήσεων των 7 χωρών που έλαβαν μέρος στη Σύνοδο,
ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η συνεννόηση των χωρών του Νότου θα έχει μέλλον, ενώ στάθηκε στην ανάγκη αλληλεγγύης μεταξύ των μεσογειακών κρατών αλλά και των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για σαφή και καθαρή στήριξη της Ευρωμεσογειακής Συνόδου της Λισαβόνας στις ελληνικές θέσεις, κάνουν λόγο και κυβερνητικές πηγές, σημειώνοντας ότι οι χώρες που συμμετείχαν στη Σύνοδο ζητούν έγκαιρο κλείσιμο της αξιολόγησης στη βάση του ευρωπαϊκού κοινοτικού κεκτημένου με σεβασμό στις συνταγματικές και δημοκρατικές αξίες. Πάμε να δούμε τη δήλωση ο Πρωθυπουργός. Ένα μήνυμα που απομονώνει όσους έχουν είτε παράλογες απαιτήσεις ή επιδιώξεις, που στο τέλος, στο βάθος, θα έλεγα ότι μπορεί να αποβλέπουν και σε διαιρέσεις και σε διασπάσεις. Αυτό που έχει ανάγκη σήμερα η Ευρώπη είναι ενότητα και αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε μπροστά προς όφελος των λαών μας. Να μην αναζητεί συνενόχους για τα δικά του λάθη, κάλεσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ενώ επανέλαβε το αίτημά του για τη διενέργεια εκλογών άμεσα. Στη ομιλία του στη Θεσσαλονίκη χθες, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η καταδίκη αυτής της κυβέρνησης από τους πολίτες, όποτε και αν γίνουν εκλογές, θα είναι τόσο βαριά όσο θα είναι και η κρίση της ιστορίας. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης επανέλαβε ότι τα δύο χρόνια διακυβέρνησης Τσίπρα ήταν τα δύο πιο εφιαλτικά χρόνια της μεταπολίτευσης. Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση για την καθυστέρηση στο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε παράλληλα για λιγότερους φόρους σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ακούω τις τελευταίες μέρες να επανέρχεται και να διακινείται και στον τύπο ένα σενάριο για στήριξη των νέων μέτρων και από την αντιπολίτευση. Ας τα ξεχάσει αυτά ο κύριος Τσίπρας. Ένα είναι το δίλημα. Ένα είναι το δίλημα σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Με το ΣΥΡΙΖΑ ή με την κοινωνία. Άλλο δίλημα δεν υπάρχει, φίλες και φίλοι. Και αυτό το δίλημα απαντιέται μόνο με εκλογές. Μόνο με εκλογές. Τις οποίες προκαλώ τον κύριο Τσίπρα να τις κάνει το συντομότερο δυνατόν, ώστε η χώρα επιτέλους να ανασάνει και σε κάθε περίπτωση να μην διανοηθεί. Να μην διανοηθεί να ψάχνει για συνενόχους στα δικά του λάθη. Αυτός έφερε τα πράγματα μέχρι εδώ, αυτός θα αναλάβει την ευθύνη των δικών του επιλογών. Αλλά η αποτυχία του κύριου Τσίπρα δεν είναι αποτυχία της Ελλάδος, φίλες και φίλοι. Η Ελλάδα μπορεί καλύτερα και αξίζει καλύτερα από τον κύριο Τσίπρα. Αφού λοιπόν ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί, ας παραιτηθεί τώρα και ας δώσει τη δυνατότητα στους Έλληνες να αποφασίσουν αυτοί, κυρίαρχοι για το μέλλον τους. Τώρα, προτού είναι πολύ αργά, διότι οι κίνδυνοι είναι πολύ μεγάλοι. Τη σημαντική μείωση των κόκκινων δανείων για τη φετινή χρονιά προβλέπει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, τονίζοντας ότι το τρέχον έτος θα αποτελέσει έτος στροφής για τις ελληνικές τράπεζες. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Αυγή της Κυριακής, τόνισε ότι η αύξηση των κόκκινων δανείων έχει πλέον ανακοπεί και προσθέτει ότι από το 2017 και έπειτα αναμένεται να υπάρξει σημαντική μείωση. Και αυτό θα γίνει κυρίως με τη μορφή των αναδιαρθρώσεων των δανείων. Ισχυρή όθηση θα δώσει και η διαδικασία του εξοδικαστικού διακανονισμού, αναφέρει ο κ. Δραγασάκης, και προαναγγέλει ότι το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατευθεί σύντομα στη Βουλή. Μέσα στο τρέχον έτος θα λειτουργήσουν επίσης τα κέντρα ενημέρωσης πολιτών και άλλες δομές που θα διευκολύνουν τη διαδικασία. Όπως είπε ο κ. Δραγασάκης, τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, η σημερινή κυβέρνηση είναι υπέρ των λύσεων που ελαχιστοποιούν το κοινωνικό κόστος, διασφαλίζοντας θέσεις εργασίας ή και δημιουργούν νέα απασχόληση, οδηγώντας εν τέλει σε βιώσιμα σχήματα, αντιμετωπίζοντας παράλληλα θετικά τη δημιουργία συνεργατικών ή κοινοπρακτικών σχημάτων εργαζομένων. Ο κ. Δραγασάκης, από την Κρήτη που βρέθηκε, απέκλεισε παράλληλα το σενάριο των εκλογών και ζήτησε να υπάρξει ψυχραιμία στην διαχείριση της κατάστασης σε σχέση με τα όσα ασκούν, με την πίεση που ασκούν οι δανειστές, προσθέτοντας ότι οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, ανεξάρτητα από την κριτική που ασκούν στην κυβέρνηση, θα πρέπει να πάψουν να λειτουργούν ως ηχό και μεγάφωνα των δανειστών. Ας κάνουν όποια κριτική θέλουν στην κυβέρνηση. Σε αυτό το θέμα όμως πρέπει να είναι κοινή θέση ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ως χώρα πια έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Οι όποιες καθυστερήσεις οφείλονται σε άλλους παράγοντες και ακριβώς πρέπει να υπάρχει μια κοινή αντίσταση σε προσπάθειες να επιβληθούν πρόσθετα μέτρα που δεν προβλέπονται από τη συμφωνία.
Τα πρώτα ραβασάκια για τις φορές αρχίζει να στέλνει ο ΕΦΚΑ προς 1,4 εκατομμύρια με 1,4 εκατομμύρια ειδοποιητήρια σε ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους. Βάσει του σχεδιασμού του ενίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, τα πρώτα ειδοποιητήρια με τις νέες φορές στο 20% του καθαρού φορολογικού αποτελέσματος του 2015 θα ξεκινήσουν να στέλνονται από σήμερα με στόχο όλοι οι ασφαλισμένοι να λάβουν ενημέρωση αλλά και με τον 25ψήφιο κωδικό πληρωμής πριν από την καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης, δηλαδή μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Η πληρωμή θα γίνεται μέσω του διατραπεζικού συστήματος Δίας με εντολές πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού μέσω του διακριτού κωδικού εντολής 25 ψηφίων. Αλλάζουμε θέμα. Η Γερμανία έκανε λάθη με την πολιτική των ανοιχτών συνόρων που οδήγησε σε εισρωή περισσότερο από 1 εκατομμύριο μεταναστών στη χώρα την τελευταία διετία, υπογράμμισε ο Βούχαν Σόιμπλε σε συνέντευξή του στην Κυριακάτικη Die Welt, προσθέτοντας ότι το Βερολίνο προσπαθεί να μάθει από τα λάθη του. Ο Σόιμπλε υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να εξετάσει εναρμόνιση των κοινωνικών παραχών για να πετύχει μια πιο δίκαιη μοιρασιά μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα ζήτημα που, όπως είπε, θεωρείται ταμπού για πολύ καιρό εδώ και πολύ καιρό στη Γερμανία. Δήλωσε επίσης προβληματισμένος για το στυλ ηγεσίας του Αμερικανικού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά και τα διατάγματα για τη μετανάστευση και την ακύρωση αρκετών εμπορικών συμφωνιών. 6 άτομα σκοτώθηκαν και ακόμα 8 τραυματίστηκαν από επίθεση ενόπλων στη διάρκεια προσευχής σε τέμενος στο Κεμπέκ του Καναδά. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ενόπλοι έβαλαν στο τέμενος και άρχισαν να πυροβολούν. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, 2 άτομα έχουν συλληφθεί μετά από τους πυροβολισμούς. Την επίθεση στο τέμενος καταδίκασε και ο Πρωθυπουργός του Καναδά, κάνοντας λόγο για τρομοκρατική ενέργεια. Τουλάχιστον 5 άτομα σκοτώθηκαν από πυρά κατά τη διάρκεια της απογευματινής προσευχής σε τέμενος στο Κεμπέκ του Καναδά. Σύμφωνα με αυτό από τη μάρτυρα, 3 ένοπλοι εισέβαλαν στο τέμενος, όπου προσεύχονταν περίπου 60 άτομα και άρχισαν να πυροβολούν. Αρκετοί είναι και οι τραυματίες, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ο αριθμός τους. Η αστυνομία έχει συλλάβει 2 υπόπτους, οι οποίοι ανακρίνονται. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας αρνήθηκε να δηλώσει εάν υπάρχει κάποιος ένοπλο στο κτίριο ακόμα. Γύρω από το τέμενος έχει στηθεί περίμετρος από τις αστυνομικές δυνάμεις και έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Τα περιστατικά ισλαμοφοβίας έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στο Κεμπέκ. Το 2015 ένα τέμενος κάηκε μία ημέρα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην πρώτη σελίδα στην οικονομία στο SBC. Περιμένουμε σε ελάχιστα λεπτά να δούμε το πώς θα ανοίξει το ελληνικό χρηματιστήριο, με ποιο πρόσημο θα ξεκινήσει, μετά και την βουτιά που πραγματοποίησε την Παρασκευή η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, με φόντο φυσικά την άκαρπη συνεδρίαση του Eurogroup την περασμένη Πέμπτη. Δεν είχαμε δηλαδή ειδήσεις για το πότε θα επιστρέψουν οι θεσμοί, αλλά και το τι ακριβώς θα γίνει με τη δεύτερη αξιολόγηση. Σήμερα ούτως ή άλλως κάνει πρεμιέρα και στο ελληνικό χρηματιστήριο το νέο σύστημα Oasis. Καθώς είχαμε δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο και κρίθηκε ότι επιτρέπουν να λειτουργήσει σε ένα νέο περιβάλλον, θα κινείται σε τρεις άξονες αυτό το μοντέλο. Θα τα δούμε τους άλλους και στη συνέχεια αυτό το θέμα που έχει να κάνει με το ελληνικό χρηματιστήριο. Εμείς πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τι γράφει σήμερα ο ελληνικός τύπος για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν. Εφημερίδα Δημοκρατία. Εχθρός πρώτων πυλών, απίστευτη πρόκληση χθες το πρωί, έστησαν φθηνό σοου με πυραβλάκατο, του συνόδευαν βάρκες με κομμάτο. Στραβά το σκηνή ο Ερντογάν, σε συναγερμό οι ένοπλες δυνάμεις, γράφει Δημοκρατία, αρμένιζαν για 7 λεπτά στα χωρικά ύδατά μας. Μια ανάσα από τα έμια, ολόκληρη η ηγεσία του τουρκικού στρατού. Επίσης, στο επάνω μέρος της εφημερίδας, Δέλτα Νιτάφ απαιτεί πάλι πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Απέτυχε το δεύτερο μνημόνιο, ομολογεί εμέσως στο ταμείο. Σενάριο τρόμου και για κούρεμα καταθέσεων, γράφει η εφημερίδα. Άρθρο του Ιωάννη Φιλιππάκη. Τι ξέχασε να πει για τον Δόλ ο Ψυχάρης. Το τέλος του ιστορικού συγκροτήματος και οι πικρές αλήθειες, του εκδότη της εφημερίδας. Τα έψαλαν σε Φάμελο Πετρόπουλο. Δύσκολες ώρες για τους δύο υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ που αποδοκιμάστηκαν από πολίτες. Σύμφωνα με την εφημερίδα, έγκυρες πηγές, ακριβώς στο πάνω μέρος, πάνω και από το λογότυπο της εφημερίδας, έγκυρες πηγές, ο Παυλόπουλος θεωρεί αντισυνταγματική την ψήφιση μέτρων του 2019. Επίσης, γράφει εφημερίδα, ο Ντόναλντ Τραμπ τελικά το έκανε, έκλεισε τα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεύτερο θέμα, περίεργο παζάρι για το καρτέλ των εργολάβων. Εμπλεκόμενοι πιέζουν την κυβέρνηση για ρύθμιση σύγχωρο χάρτη. Είναι στα χέρια της Επιτροπής Συνταγωνισμού αυτό το θέμα. Και ένα ακόμα θέμα, σοκ, 20 χρόνια φυλάκιση για ρήψιμο Λότοφ στον ηγούμενο της Εσφυγμένου. Πάμε στην εφημερίδα Έθνος. Πού το πάνε οι Τούρκοι? Ήμια Τούρς από τους στρατηγούς του Σουλτάνου, γράφει η εφημερίδα. 21 χρόνια μετά την κρίση του 1996, οι Τούρκοι επιστρέφουν στα Έμια παραβιάζοντας τα ελληνικά χωρικά έδατα. Η ηγεσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων έκανε χθες το πρωί ένα ολιγόλεπτο περίπλου των βραχονισίδων. Τη συνόδευαν Τούρκοι κομμάντος, αλλά και φωτογράφοι μετρημένοι. Και άμεση η αντίδραση ελληνικής πλευράς στη νέα πρόκληση μετά την απόφαση του Αεροπάγου για μία έκθεση των Τούρκων στρατιωτικών. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Έθνος σήμερα. Ακριβώς από κάτω, μειώσεις προστίμων, οι αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα. Χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων θα μπορούν να επαχθούν στις προβλέψεις του νέου υποκατάρτιση νομοσχεδίου. Κομισιόν ESM Plan B για πρόγραμμα χωρίς το Δέλτα Νιτάφ. Σχέδια παράκαμψης του Δέλτα Νιτάφ επεξεργάζονται Κομισιόν και Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας με στόχο τη γρήγορη ολοκλήρωση της αξιολόγησης και διατάγματα Τραμπ προκάλεσε τρομερό χάος μέσα σε 8 ημέρες. Αντιδράσει όλο τον πλανήτη προκαλούν οι αποφάσεις Τραμπ που όμως βλέπει τρομερό χάος σε όλους τους άλλους. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Θέατρο προκλήσεων στο Αιγαίο, ακραίο επικοινωνιακό σώμα από την Τουρκία στα Ήμια. Ο αρχηγός του τουρκικού γενικού επιτελείου Συνοδεία Μέσων Ενημέρωσης προσέγγιζε με πυραυλάκα τους και ταχύπλοα ειδικών δυνάμεων τα Έμια. Η Τουρκία επιχειρεί κλιμάκωση της έντασης ως αντίπεινα στη μία έκδοση των 8 Τούρκων αξιωματικών. Η αποσταθεροποίηση μετά το πραξικόπημα σε συνδυασμό με το κουρδικό και την καθοδική πορεία της οικονομίας οδηγεί την Άγκυρα σε δημιουργία κρίσεων για εσωτερικούς λόγους, μπλοκάρουν και την επανεισδοχή μεταναστών από νησιά του Αιγαίου, αθετώντας ουσιαστικά τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το πρώτο θέμα, το τρισέλιδο κιόλας θέμα του ελεύθερου τύπου σήμερα. Επίσης, αν θέλετε η Ελλάδα να βγει από την κρίση, ελάτε μαζί μας, γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον ελεύθερο τύπο. Χάος από τα κλειστά σύνορα του Τραμπ, εκατοντάδες πολίτες 7 μουσουλμανικών χωρών όμοιροι σε αεροδρόμια των ΗΠΑ. Το προεδρικό διάταγμα απαγόρευση εισόδου κρίθηκε παράνομο από Ομοσπονδιακό Δικαστήριο και προκάλεσε διαδηλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα ακόμα θέμα. Στο μικροσκόπιο της Ελλάς, ποινική από την πρώην Σοβιετική Ένωση και Ρωμά, οι ληστές χρηματοκιβωτίων τώρα χτυπούν και περίπτερα, γράφει η εφημερίδα. Επίσης, ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη φέτος από τα 56 και γλιτώνουν περικοπές
τα νέα όρια ηλικίας και οι αποδοχές που θα πάρουν με αναλυτικούς πίνακες και παραδείγματα για ΙΚΑ, Δημόσιο, ΔΕΚΟ, Τράπεζες, ΕΤΑ και ΟΑΕ, που φιλεξενεί σήμερα σε ειδικό ένθετο 8 σελίδων η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Και ένα ακόμα θέμα, στο Μαξί μου τρίβουν τα μάτια τους βλέποντας Γκάλοπ και νέα μέτρα, είναι το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου σήμερα και τα θέματα τα οποία φιλοξενεί. Πάμε στην εστία. Κρίσιμος φάσης για την Ελλάδα. Ένταση στα μέτωπα με Ευρώπη, Τουρκία, Αλβανία. Γράφει εφημερίδα σήμερα. Και δεύτερο θέμα. Καταστράφει η ιστορική Ιερά Μονή Βαρνάκοβας. Από εκεί ξεκίνησε η επανάσταση στη Ρούμελη, στον νομό Φωκίδος. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τρύπα 10 δισεκατομμύρια ευρώ ρουφάει τις συντάξεις. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν αρκούν για την πάταξη του φαινομένου. Η μαύρη εργασία δυναμίτει στα θεμέλια του ασφαλιστικού συστήματος. Είναι το πρώτο θέμα που φιλοξενεί σήμερα η εφημερίδα των συντακτών. Επίσης, στο πάνω μέρος, μηνύει έρευνα σφιγμός της προράτα. Συσπήρωση ψηφοφόρων σε ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Ενίσχυση της εκλογικής επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας που προηγείται σταθερά, δείχνει έρευνα της εφημερίδας των συντακτών. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα του συστήματος και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πια αντισυστημικός, πιστεύει η πλειοψηφία. Τι λένε για ποτάμι και ανεξάρτητους Έλληνες. Ένα ακόμα θέμα στο δεξιό μέρος εφημερίδος. Διεθνής κατακραυγή, οργισμένες διαδηλώσεις. Χάος προκαλεί μυσαλλοδοξία του Τραμπ. Μαζικές διαμαρτυρίες και παρεμβάσεις της δικαιοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πυροδότησε διάταγμα όνειδος του Πρόεδρου Τραμπ για την απαγόρευση εισόδου σε πρόσφυγες, μετανάστες και υπηκόους 7 μουσουλμανικών κρατών. Επίσης, στήριξη των ελληνικών θέσεων, σύνοδος των χωρών του Νότου στη Λισαβόνα. Και ένα ακόμα θέμα, τα ενία του δόλου στις τράπεζες, καθεστώς ειδικής διαχείρισης, αναστολή της έκδοσης των νέων και το βήματος περνά ιδιοκτησία του δόλου. Από σήμερα, τη διαχείριση του οργανισμού θα αναλάβουν οι τράπεζες. Πάμε στην Κόντρα News. Καραγκιοζηλίκια των Τούρκων στα Έμια. Ναύαρχοι και στρατηγοί πήγαν εκδρομή και έβγαλαν φωτογραφίες. Να προσέξει ο Ερντογάν. Μήπως οι στρατηγοί και οι ναύαρχοι που στέλνει για βόλτα στο Αιγαίο του φύγουν μαζί με το στόλο, γράφει η εφημερίδα Κόντρα News σήμερα. Δεν τολμάει ακραίο μουσουλμανικό κράτος να κάνει πόλεμο με ευρωπαϊκή χώρα. Είναι το πρώτο θέμα το οποίο αναδεικνύει η Κόντρα News. Επίσης, ο Τραμπ στέλνει στη Μέρκελ τους πρόσφυγες. Επιταχύνεται η διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελειώνει η γερμανική κυριαρχία, γράφει Κόντρα News. Και μεγάλο λάθος των τραπεζών. Έπρεπε να έπαιρναν τα 50 εκατομμύρια του Ιβάν και να μην έφεραν να κλείσουν το βήμα και τα νέα, η ιστορία των οποίων είναι μεγαλύτερη από τις τράπεζές τους, γράφει η Κόντρα News. Ναυτεμπορική. Σενάρια για κάλπες φέρνει το αδιέξοδο, αντιμέτωποι με καθοριστικές αποφάσεις η κυβέρνηση μέχρι το Eurogroup του Φεβρουαρίου. Επίσης, η τουρκική πρόκληση στα Έμια με χαρακτηριστική φωτογραφία με την πύρα Βλάκατο. Στο πάνω μέρος της εφημερίδος, η Κίνα το πείραμα για το νέο μοντέλο ανάπτυξης. Επίσης, η Τουρκία υποβάθμισε από S&P και από Fitch. Φραγκίσκος Κουντεντάκης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική, κοντά στο 2% το 2016, το πρωτογενές πλεώνασμα. Ένα ακόμα θέμα ασφαλιστικό, το οποίο στην ομίχλη, γράφει εφημερίδα για τον ΕΦΚΑ. Ξεκινάει η αποστολή 1,5 εκατομμυρίων ειδοποιητηρίων σε ασφαλισμένους των πρώην ΟΑΕ, ΕΤΑ και ΟΓΑ. Σύγχυση για τον υπολογισμό των καταβολών για κύρια επικουρική ασφάλιση και περίθαλψη. Για τις κατασκευαστικές, στα 80 εκατομμύρια ευρώ το ύψος των προσφύγων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού που διερευνά αυτή την υπόθεση για τη χειραγώγηση διαγωνισμών από το 1989 μέχρι το 2016, το λεγόμενο καρτέλο των κατασκευαστικών. Και επίσης, στα αριστερά της εφημερίδας, σταθεροποιητική εικόνα στην αγορά του φαρμάκου και ένα ακόμα θέμα, πάνω από τις προσδοκίες, η προσέλκυση τουριστών. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Τα Νέα, που και σήμερα βγήκε το πρωτοσέλιδό της. Ποιοι παίζουν πάλι με τη φωτιά? Σε προφανή αμηχανία κυβέρνηση, υπό το βάρος των απαιτήσεων των δανειστών, αδυνατή να απαντήσει στο δίλημα μέτρα ή εκλογές. Τι κρύβει η πρωτοφανής τουρκική πρόκληση με την πυραβλάκατο στα Ίμια, γράφει η εφημερίδα. Και επίσης, στο πάνω μέρος, διεθνής καταγραφή για τις αγριότητες του Τραμπ.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην πρώτη σελίδα στην οικονομία στο SBC. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, διότι όλα περιστρέφονται φυσικά τις τελευταίες ημέρες γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ. Πάμε στην αίθουσα των ειδήσεων, στην Ειρήνη Γεωργιλιά, να μας μεταφέρει τις εξελίξεις και το πώς αντιδρούν τα χρηματιστήρια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Ειρήνη. Καλημέρα, Βασίλη, καλή εβδομάδα. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, συγκεκριμένα στην τελευταία εξέλιξη που υπάρχει, ότι δηλαδή το διάταγμα του Τραμπ για απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ σε πολίτες 7 χωρών, πέρα από τις διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται ενάντια σε αυτήν την πολιτική, υπάρχουν και αρκετές πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και στον επιχειρηματικό κλάδο, ο οποίος πραγματικά ανησυχεί για τις επιπτώσεις που θα επιφέρουν οι συγκεκριμένες αποφάσεις. Πάμε ωστόσο πρώτα να ρίξουμε μία ματιά στις ευρωπαϊκές αγορές. Αρνητικό ξεκίνημα για αυτή την εβδομάδα. Πτώση βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο FTSE 100, 0,76%. Απόλυση για τον γερμανικό δείκτη DAX, 0,53%. Τοτικά κινείται και ο CAC 40, 0,63%. Πτώση για τον δείκτη του Μιλάνου, 0,82%. Πτώση και για τον δείκτη της Ισπανίας, 0,54%. Να πούμε επίσης ότι τα εταιρικά αποτελέσματα εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και στο προσκήνιο επανέρχονται και οι ιταλικές τράπεζες, διότι είχαμε την κυρία Νουή να δηλώνει πως έχουν γίνει υπερβολικά λίγα πράγματα τα τελευταία χρόνια για να μειωθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Γνωρίζουμε κιόλας ότι τα ιταλικά δάνεια είναι υπέρογκο το ποσό και είναι και το 1/3 των ευρωπαϊκών. Είναι πάνω και από το ελληνικό χρέος σε ποσό, γύρω στα 360 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, τώρα πάντως, Ειρήνη, υπάρχει, όπως το είπες και εσύ, μια μεγάλη αναστάτωση ακόμα και στις επιχειρήσεις από τις πολιτικές που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μιλάμε και για μεγάλες επιχειρήσεις, έτσι. Μιλάμε για Google, Facebook, για Microsoft. Γενικώς ανησυχούν για τις επιπτώσεις που θα επιφέρει η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. Συγκεκριμένα επικρίνουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του κύριου Τραμπ. Και σύμφωνα με το Reuters, η Google ήδη καλεί τους υπαλλήλους της που βρίσκονται στο εξωτερικό να επιστρέψουν στις ΗΠΑ. Ενώ η Microsoft εκφράζει και αυτή την ανησυχία της για τις επιπτώσεις που έχει το συγκεκριμένο διάταγμα σε υπαλλήλους από τις χώρες που βρίσκονται στη λίστα του Donald Trump. Διότι είναι αρκετοί αυτοί που προέρχονται από αυτές τις συγκεκριμένες 7 χώρες. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που θα το δούμε και συνέχεια αυτό πιο αναλυτικά. Πες μας τώρα, Ειρήνη, τι συμβαίνει με τις ισοτιμίες των νομισμάτων, διότι όλες αυτές οι αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ, να δούμε πώς έχουν επηρεάσει, αν έχουν επηρεάσει, και κυρίως την ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο. Πού βρίσκεται λοιπόν σήμερα? Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το ευρώ, ευρώ έναντι δολαρίου. Αυτή τη στιγμή η ισοτιμία καταγράφει πτώση 0,01% και βρίσκεται στο 1,0698. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να δούμε πού κινείται και η στερλίνα. Την παρακολουθούμε στενά το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω των εξελίξεων επί Βρετανικού εδάφους, λόγω Brexit και συνάντησης της κυρίας May με τον Donald Trump. Τώρα, αυτή τη στιγμή βλέπουμε απόλυση να καταγράφει στερλίνα έναντι του δολαρίου κατά 0,16% στο 1,2529 αυτή τη στιγμή ισοτιμία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι συνέβη το πρωί στον Ιαπωνικό δείκτη, διότι τα κινέζικα χρηματιστήρια δεν άνοιξαν σήμερα. Όχι, είχαμε μόνο τον Ιαπωνικό δείκτη, ο οποίος έκλεισε με απώλειες 0,51% και εδώ πέρα οι επενδυτές εστιάζουν στις πολιτικές κινήσεις και στις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι, να πω ότι είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Πολύ έντονα, κάθε μέρα υπάρχει είδηση από Αμερική, κάθε μέρα υπάρχει είδηση και κάτι διαφορετικό από τον Ντόναλντ Τραμπ, διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει έως τώρα σε πολιτικό επίπεδο, και γι' αυτό το λόγο το αναφέρουμε και βλέπουμε να επηρεάζει σημαντικά και όλες τις αγορές, ασιατικές, ευρωπαϊκές και φυσικά και τη Wall Street. Τώρα εδώ βέβαια στις ασιατικές αγορές οι περισσότερες παραμένουν κλειστές, όπως και οι κινέζικες αγορές παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας για το σεληνιακό έτος. Άλλωστε, πριν από λίγα 24 ώρα, πριν από δύο μέρες, γιόρτασαν
τη δικιά τους πρωτοχρονιά, την κινέζικη πρωτοχρονιά, και γενικώς τα χρηματιστήρια σε Κίνα, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ, Νότια Κορέα και Ταϊβάν σήμερα παραμένουν κλειστά και όλη την εβδομάδα θα λέμε συγκεκριμένα ποιες αγορές θα παραμένουν κλειστές και ποιες θα ανοίγουν. Νομίζω είναι η χρονιά του πετινού. Ναι, είναι η χρονιά του πετινού, σωστά. Και του πιθήκου ήταν το 2016. Ήτανε πέρσι. Από το πιθήκο λοιπόν περάσαμε στο πετινό σύμφωνα με τους Κινέζους και τις δικές τους έτσι, συνήθειες και παραδόσεις. Οι ονομασίες τουλάχιστον. Είναι οι ονομασίες. Γιατί το κάθε και το έχει και τη δική του σημειολογία το κάθε τι. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να ρίξουμε μια ματιά, Ειρήνη, τι συμβαίνει στα εμπορεύματα, σε αργό και σε χρυσό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το χρυσό, το ασφαλές καταφύγιο των επενδυτών. Εδώ βλέπουμε κέρδη 0,08%. Ενώ πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο πετρέλαιο, το οποίο το βλέπουμε σήμερα να καταγράφει πτώση 0,49% και αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται στα 52,91 δολάρια ανά βαρέλι. Και πριν σε αποχαιρετήσουμε, Ειρήνη, θύμισέ μας τι συνέβη στη Wall Street την περασμένη Παρασκευή. Λοιπόν, την Παρασκευή οι δείκτες στη Wall Street έκλεισαν με μεικτά πρόσημα. Ανωδικά έκλεισε μόνο ο δείκτης Nasdaq. Πτωτικά έκλεισε ο Dow Jones 0,04%, ωστόσο παραμένει πάνω από τις 20.000 μονάδες. Τώρα, τα futures για τη Wall Street δείχνουν αυτή τη στιγμή αρνητικά πρόσημα. Λοιπόν, Ειρήνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση για το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο και εμείς θα παραμείνουμε και στις ΗΠΑ να δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτά που έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες, διότι δεκάδες χιλιάδες άτομα συμμετείχαν χθες σε πορείες διαμαρτυρίας σε αμερικανικές πόλεις και αεροδρόμια, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο προεδρικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο απαγορεύει την είσοδο στις ΗΠΑ πολιτών 7 μουσουλμανικών χώρων. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι σε ανακοίνωσή του το διάταγμα το οποίο υπέγραψε δεν έχει ως στόχο ειδικά τους μουσουλμάνους. Παρά τις πιέσεις, ο Τραμπ δεν κάνει πίσω. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές έχουν κατακλείσει τους δρόμους σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ και διαμαρτύρονται για το προεδρικό διάταγμα του Τραμπ που απαγορεύει την εισδοχή μουσουλμάνων πολιτών από 7 χώρες. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι το διάταγμα που υπέγραψε δεν έχει ως στόχο ειδικά τους μουσουλμάνους. Νωρίτερα είχε γράψει στο Twitter ότι η χώρα χρειάζεται ισχυρά σύνορα και ενδελεχή έλεγχο των ατόμων που έρχονται. Για να είναι τα πράγματα ξεκάθαρα, δεν πρόκειται για μια απαγόρευση κατά των μουσουλμάνων, όπως μεταδίδουν λανθασμένα τα μέσα, αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Δεν έχει καμία σχέση με τη θρησκεία, αφορά την τρομοκρατία και την ασφάλεια της χώρας μας. Καταλήγει ο Τραμπ. Το προεδρικό διάταγμα έχει οδηγήσει στην κράτηση ή την απέλαση εκατοντάδων μουσουλμάνων που έφτασαν στα αμερικανικά αεροδρόμια. Δεν θέλουμε καμία απαγόρευση, δεν θέλουμε κανένα τείχος. Δεν θέλουμε μια φασιστική Αμερική. Μεγάλη μερίδα των λειτουργών της δικαιοσύνης έχει πάρει θέση κατά του διατάγματος Τραμπ. 16 γενικοί εισαγγελείς αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να πολεμήσουν αυτό το αντισταγματικό διάταγμα. 3 δικαστές έχουν εκδώσει αποφάσεις κατά του. Ωστόσο, το Υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας επιμένει ότι το διάταγμα εφαρμόζεται κανονικά. Τώρα, διαδηλωτές, δικηγόροι και πολιτικοί συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στο προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το νέο αυτό διάταγμα προβλέπει, όπως είδαμε, περιορισμό των μεταναστών και των επισκεπτών από μουσουλμανικές χώρες. Πάμε να δούμε τι συνέβη και στο αεροδρόμιο JFK. Διαδηλωτές, δικηγόροι και πολιτικοί συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στο προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το νέο προεδρικό διάταγμα προβλέπει τον περιορισμό των μεταναστών και των επισκεπτών από 7 μουσουλμανικές χώρες. Από την εφαρμογή του διατάγματος έχει προκληθεί χάος στα αμερικανικά αεροδρόμια, με άτομα και ολόκληρες οικογένειες που έμαθαν τελευταία στιγμή ότι δεν μπορούν να εισέλθουν στη χώρα. Στο διάταγμα συμπεριλαμβάνονται και οι κάτοχοι πράσινων καρτών, οι οποίες τους καθιστούν μόνιμους κατοίκους των ΗΠΑ. Υπάρχουν 10 ακόμα άτομα για την κατάσταση των οποίων έχουμε ακόμα λιγότερη πληροφόρηση, αλλά θεωρούμε ότι έχουν μπει στα αεροπλάνα πριν από την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος. Είναι εδώ τώρα και οι δικηγόροι τους δεν έχουν συνεργαστεί μαζί τους, είπε ο εκπρόσωπος περιφέρειας της Νέας Υόρκης. Τα άτομα αυτά, ο αριθμός των οποίων δεν είναι γνωστός, κρατούνται. Ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι η κράτησή τους με βάση το διάταγμα Τραμπ και μόνο παραβιάζει την πέμπτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος που προστατεύει τους πολίτες έναντι των καταχρήσεων της εκτελεστικής εξουσίας. Είναι πολύ άδικο. Πού να πάμε? Ξεφύγαμε από τον πόλεμο και τους βομβαρδισμούς για να βρούμε καταφύγιο σε ένα ασφαλές μέρος. Και στο τέλος μας το αρνούνται. Πού να πάμε? Λέει αυτός ο Συρός πρόσφυγας.
Το διάταγμα διακόπτει την εισδοχή όλων των προσφύγων για 120 ημέρες και απαγορεύει για 90 ημέρες την είσοδο πολιτών 7 μουσουλμανικών χωρών στο αμερικανικό έδαφος, ακόμη και αν κατέχουν νόμιμη βίζα. Ο Τραμπ λέει ότι ο στόχος είναι ο αποκλεισμός Ισλαμιστών τρομοκρατών και ότι η προτεραιότητα εισδοχής θα δοθεί στους χριστιανούς. Πάντως δεν ήταν μόνο αντίδραση μέσα από τη χώρα. Υπάρχουν και χώρες εκτός ΗΠΑ που έχουν αντιδράσει οργισμένα και μάλιστα. Όπως ήταν και αντίδραση στη Τεχεράνη στην απόφαση του Τραμπ να κλείσει προσωρινά τα αμερικανικά σύνορα για τους Ιρανούς πολίτες και από 6 ακόμα μουσουλμανικές χώρες. Παρά την απειλή για αντίστοιχα αντίπεινα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν διευκρίνησε ότι σε αντίθεση με την Ουάσιγκτον, η απόφαση της Τεχεράνης δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Οργισμένη ήταν η αντίδραση της Τεχεράνης στην απόφαση Τραμπ να κλείσει προσωρινά τα αμερικανικά σύνορα για τους Ιρανούς και πολίτες από 6 ακόμα μουσουλμανικές χώρες. Παρά την απειλή για αντίστοιχα αντίπεινα, ο Τζαβάντ Ζαρίφ διευκρίνησε ότι σε αντίθεση με την Ουάσιγκτον, η απόφαση της Τεχεράνης δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Για ρατσιστική συμπεριφορά καταγγέλει την Ουάσιγκτον ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Τα μέτρα αποκαλύπτουν το φόβο της αμερικανικής κυβέρνησης που τρέμει και τη σκιά της. Αποκαλύπτουν παράλληλα τις βίαιες ρατσιστικές προθέσεις που κρύβονται πίσω από την επικάλυψη δημαγωγίας, παριστάνοντας ότι είναι υπέρ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών, μουσουλμάνοι μετανάστες έζησαν ώρες αγωνίας όταν πληροφορούνταν ότι οι συγγενείς που είχαν έρθει για να παραλάβουν είχαν συλληφθεί. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε για τις συνέπειες της απόφασης της Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντας την δώρο για τους εξτρεμιστές και τους υποστηρικτές τους. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην πρώτη σελίδα στην οικονομία. Θα μιλήσουμε λίγο και για φορολογία. Διότι αναπόφευκτα είναι στη ζωή μας και το 2017 θα είναι ένα έτος, έτσι προβλέπεται, αρκετά δύσκολο σε επίπεδο φορολογίας και φορολογικών αλλαγών. Μαζί μας ο Θρασίβουλος Μιέρης, φοροτεχνικός. Καλημέρα. Καλημέρα, Βασίλη. Λοιπόν, έχουμε αρκετές αλλαγές και να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το θέμα, να μπούμε κατευθείαν στα βαθιά. Αν και Δευτέρα, αν και αρχή εβδομάδας. Τελειώνει και ο πρώτος μήνας του έτους ούτως ή άλλως. Έχουμε αρκετές αλλαγές στο μέτωπο της φορολογίας, το οποίο δυστυχώς, αλλά θα πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι. Λοιπόν, το 2017 δεν μας ήρθε καλά για τους φόρους, Βασίλη. Ξεκινάμε από την αύξηση των έμεσων φόρων. Έχουμε σε καύσιμα και να πω ότι ένας μισθός το χρόνο υπολογίζεται ότι πηγαίνει μόνο για την κίνηση των Ελλήνων φορολογουμένων σε τσιγάρα, σε αύξηση καφέ, το ΦΠΑ στα νησιά με μια μικροαλλαγή που εξαιρεθήκανε κάποια απομακρυσμένα νησιά και επίσης το 2017 έχουμε νέο αφορολόγητο που πηγαίνει ψαλιδισμένο, έτσι, ανάλογα με τα πρόσωπα που συνοικούν με το φορολογούμενο. Να δούμε σε όλη αυτή τη χρονιά τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Καταρχήν, η εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων της φετινής περίοδου, δηλαδή που θα υποβάλουμε το 2017, που αφορούν εισοδήματα του 2016, έχει νέα κλίμακα ενιαία για μισθωτούς και συνταξιούχους. Ξεκινάμε από ένα συντελεστή 22% και φτάνουμε στο 45% πρώτη φορά. Μέχρι τώρα ο συντελεστής ήταν στο 42%. Έχουμε αυξημένη εισφορά αλληλεγγύης, είναι ένα έκτακτο μέτρο το οποίο πάρθηκε για πρώτη φορά το 2010. Τώρα αυξημένα με νέους συντελεστές προσαρμόζεται και φτάνει μέχρι το 10%. Η έκτακτη εισφορά που έχει γίνει ουδέν μονομότερο του προσωρινού, που λέει και ο λαός. Με αποδείξεις τι γίνεται? Γιατί είναι, κύριε, δηλαδή έχουμε χαθεί. Κάποιοι μας έλεγαν μην κρατάτε αποδείξεις, τελικά λέει κρατήστε αποδείξεις, έστω και προληπτικά. Γι' αυτό το έτος τι θα κάνουμε? Λοιπόν, γιατί για το περασμένο, εντάξει, πέρασε τους χειρούς, δεν μπορούμε να δείξουμε κάτι. Οι αποδείξεις για το 2016 ισχύει ό,τι και πέρσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν τις κρατάμε. Ναι. Βέβαια, να βάλουμε μια επιφύλαξη ότι πάντα για να στηρίζουμε οποιαδήποτε δικαιολογία, στο αφορολόγητό μας χρειάζεται να έχουμε ένα αρχείο. Κρατάμε τόσα χρόνια χειρόγραφες αποδείξεις. Τώρα έχουμε το νόμο για το πλαστικό χρήμα. Το πλαστικό χρήμα ξέρουμε από εδώ και πέρα το πώς θα στηρίζεται για αυτούς που είναι
μικρότεροι των 70 ετών, γιατί αυτοί που είναι άνω των 70 ετών και δεν χρησιμοποιούν κάρτα και πλαστικό χρήμα δεν υποχρεώνονται. Εξαιρούνται δηλαδή. Άνω των 70 εξαιρούνται από αυτή την πρόβλεψη. Λοιπόν, έχουμε αλλαγές για τους αγρότες. Mm-hmm. Έχουμε κλίμακα ειδικά για αυτούς. Έχουμε αλλαγή στα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία, από τα ενίκια. Αύξηση των συντελεστών εδώ. Έχουμε τρεις μονάδες ουσιαστικά την αύξηση και προσαρμόζουμε και συντελεστή που φτάνει στο 35% για πρώτη φορά πάνω από τις 40.000 ενίκια. Μιλάμε για το φόρο ακινήτων. Ο έμφυα, ένας φόρος, ο φόρος ακινήτων, ο οποίος προσαρμόζεται σε όλα τα ακίνητα ανεξαρτήτου αν αποφέρουν εισόδημα, παραμένει στην ίδια κατάσταση. Οι εξαγγελίες ότι θα αλλάξει δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Βέβαια, προσαρμοσμένος κατά τις νέες αντικειμενικές αξίες που τις είδαμε μέσα στο έτος και δεν είχαν ουσιαστικά τη βάση των τιμών της αγοράς. Να δούμε όμως και κάποια ζητήματα. Το αφορολόγητο δεν είναι μόνο αυτό που προσαρμόζεται με βάση των αποδείξεων των καταναλωτικών δαπανών. Έχουμε και τις ιατρικές δαπάνες. Εδώ, κατά τη γνώμη μας, και από την Ένωση Φορολογουμένων Ελλάδας, το οποίο έχουμε την Τετάρτη μαζί με την Ανώτατη Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας, έχουμε εκδήλωση και θα αναφέρουμε τέτοια ζητήματα. Οι ιατρικές δαπάνες, λοιπόν, περιορίζονται στις 3.000 ανά έτος, 5% επί συνολικού εισοδήματος και 10% επ' αυτών των δαπανών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δηλαδή, αυτό είναι. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ιατρικές δαπάνες, εκπίπτει από το εισόδημα του. Δηλαδή, περνάει ως δαπάνη κανονικά. Με περιορισμούς. Με περιορισμούς, έτσι. Με περιορισμούς. Να πούμε όμως κάτι, ότι κάποιος ο οποίος είναι άτυχος και βρέθηκε σε κάποια πολύ σοβαρή ασθένεια και όλα τα χρήματά του κατά την περασμένη χρονική περίοδο, γιατί χρήση φορολογεί η Ελλάδα, κατά το 16 λοιπόν τα έδωσε για τη σοβαρή αυτή ασθένεια, το ανώτατο ποσό φόρου που μπορεί να εκπέσει είναι 3.000 ευρώ. Mm-hmm. Και αυτό εμείς το θεωρούμε αδικία. Θα πρέπει ανάλογα με τη διαβίωση τα μέλη της οικογένειας να προσαρμόζεται το αφορολόγητο. Κάτι αντίστοιχο το βλέπουμε και στις τράπεζες σε σχέση με τη διαβίωση. Το κατά περίπτωση που λέμε. Το κατά περίπτωση αφορολόγητο. Πώς θα ορίζεται αυτό? Με μία μεμονωμένη επιτροπή που θα είναι ανεξάρτητη και ο καθένας θα προσφέρει για να στηρίξει το αφορολόγητό του. Άλλο αφορολόγητο λοιπόν θα έχω εγώ και άλλο, βέβαια, η μεγαλύτερη αδικία είναι στους ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους, κάτι που είναι αντισυνταγματικό. Δεν έχουμε κανένα αφορολόγητο. Έχουμε βάση κλίμακας από μηδέν εισόδημα. Να πούμε βέβαια και κάποια πράγματα τα οποία εμείς και θα τα αναλύσουμε βέβαια και την Τετάρτη στο Τιτάνια. Να πούμε λίγο γι' αυτό, διότι το έχεις αναφέρει, το ανέφερες και λίγο πιο πριν. Την Τετάρτη θα είναι δωρεάν αυτή η ενημέρωση για φορολογικά θέματα προς όλους. Όπως δηλαδή μπορεί να πάει, έτσι. Βεβαίως είναι δωρεάν την Τετάρτη στις 5 η ώρα το απόγευμα. Είναι εσπερίδα που τη διοργανώνει η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας. Είναι όλες οι ομοσπονδίες των συνταξιούχων και η Ένωση Φορολογουμένων Ελλάδας. Mm-hmm. Μία προσπάθεια την οποία τη στηρίζουμε. Είναι ουσιαστικά ζητήματα τα οποία άπτονται αυτή τη στιγμή στους φορολογουμένους. Γιατί, τι θα αναλύσουμε? Πρώτον, θα αναλύσουμε το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών. Γιατί κάνουμε με τους συνταξιούχους? Καταρχήν, οι συνταξιούχοι είναι ο πιο ενεργός πληθυσμός. Απαριθμούνται γύρω στα 2 εκατομμύρια. Είναι ο ενεργός πληθυσμός, ο ενεργός φοροδοτικός πληθυσμός της Ελλάδας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τόσα χρόνια έχουν προσφέρει στο ΑΕΠ. Είναι άνθρωποι που οι ασφαλιστικές τους εισφορές έχουν καταβληθεί και δεν έχουν στηρίξει αυτό το ασφαλιστικό σύστημα.
Εμείς ερχόμαστε ουσιαστικά να πληρώσουμε αυτή τη στιγμή συντάξεις για μια κακή διαχείριση του ασφαλιστικού συστήματος. Εμείς δηλαδή οι ενεργοί, οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή. Βλέπω πάντως και έτσι σε αυτό το τρέιλερ που παίζει, γιατί είναι και το SBC είναι χορηγός επικοινωνίας ούτως ή άλλως, σε αυτή την εσπερίδα, βλέπω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα αντικείμενα τα οποία μας περιγράφεις και θα μιλήσουν σε αυτήν την εσπερίδα. Θα είναι εκεί δηλαδή για να προσφέρουν το δωρεάν ενημέρωση. Θα είναι εκεί. Καταρχήν ο Ευστάθιος ο Μπακάλης, ο οποίος είναι φορολογικός σύμβουλος στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, είναι εξειδικευμένος σε θέματα φορολογίας, προσφυγών και δικαιωμάτων φορολογουμένων. Θα είναι ο Χρήστος Οκλιώσης, δικηγόρος, πρόεδρος της Ένωσης Φορολογουμένων. Θα είναι η Κατερίνα Ιφραγκάκη, η οποία θα αναπτύξει ζητήματα με το πώς θα μπορέσουμε να μπούμε στο νόμο Κατσέλη και στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Θα είναι ο Γιάννης ο Πορτοκάλης που θα μας αναλύσει ποινικές συνέπειες από τη μη πληρωμή των φόρων και σίγουρα θα είμαστε και εμείς μαζί με τη δική μας φοροτεχνική εταιρεία, η οποία διαθέτει άδεια από το Οικονομικό Επιμελητήριο, να ενημερώσουμε για τα νέα φορολογικά μέτρα. Άρα μπορεί όποιος θέλει να έρθει στο Ιωτάνιο την Τετάρτη το απόγευμα στις 5.30 και να ενημερωθεί για όλα αυτά τα ζητήματα. Μπορεί να ενημερωθεί και είναι και σοβαρή η χορηγία που κάνει το SBC. Παρουσιάζουμε από εδώ. Μπορεί να έρθει ο οποιοδήποτε για οποιοδήποτε θέμα. Μάλιστα έχουμε προβλέψει, επειδή ο χρόνος δεν είναι τόσο αρκετός για να καλύψουμε τα πάντα, να υπάρχουν γραπτά ερωτήματα στην γραμματεία, να υπάρχουν οι θέσεις που μπορεί να πλαισιώσουν την Ένωση Φορολογουμένων και σίγουρα όλο αυτό θα πάει με προτάσεις προς τα Υπουργεία, γιατί εδώ έχουμε δύο Υπουργεία βασικά, έχουμε το Υπουργείο Οικονομίας και έχουμε και το Υπουργείο για την Ασφάλιση. Έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να συζητήσουμε και να αναλύσουμε. Η προσπάθειά μας δεν πρέπει να είναι μόνο σε αυτή την ημερίδα. Θα είναι μια προσπάθεια έτσι ώστε εμείς πρέπει να ελέγξουμε την διαχείριση των χρημάτων που καταβάλουμε σε αυτό το κράτος. Και αυτό θα γίνει με έναν νόμο, με έναν τρόπο, με νόμιμο τρόπο, με εισηγήσεις, με προτάσεις που θα πάμε και προς την νομοθετική εξουσία αλλά και προς τους εφαρμοστές στα Υπουργεία και στην κρατική διοίκηση της λειτουργίας αυτής για τον Έλληνα φορολογούμενο. Άρα θα έχει ιδιαίτερη σημασία και όσοι θα παραβερθούν εκεί ότι μπορούν, άμα δεν προλάβουν, να κάνουν και ένα γραπτό ερώτημα, αλλά και δεν θα είναι μια απλή ημερίδα. Όλα αυτά τα οποία θα συζητηθούν θα φτάσουν και στα Υπουργεία. Δηλαδή θα φτάσουν στους ανθρώπους που λαμβάνουν αποφάσεις και να μάθουν τι ζητά και ο κόσμος στην ουσία. Αυτό είναι το μέλημά μας και γι' αυτό ξεκινάμε και αυτές τις προσπάθειες. Θα προσπαθήσουμε να πάμε και σε μεγαλύτερο μέρος πληθυσμού. Νομίζω ότι αυτό που εμείς εκεί που συμβάλλουμε είναι ότι με τις γνώσεις μας μπορούμε να βοηθήσουμε τον καθένα να μπορεί να έχει την αντιμετώπιση που πρέπει από αυτό το κράτος. Να πω βέβαια ότι μεγάλη ανησυχία έχουμε λάβει από τους φορολογουμένους για την δήλωση, για την οικειοθελή δήλωση εισοδημάτων παρελθόντων ετών. Εδώ είναι μία απόφαση, βγήκε και η απόφαση από την Ανεξάρτητη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, το πώς ακριβώς όλοι, σε αυτά που έχουμε ξεχάσει από το παρελθόν, γιατί έχουμε λίστες, ανοίγματα λογαριασμών, έχουμε έλεγχο τραπεζικών καταθέσεων, έχουμε στοιχεία ακινήτων. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα όλη χτίστηκε στο περασμένο διάστημα και υπάρχουν και τα όρια παραγραφών. Όσοι λοιπόν έχουν κάνει συμβόλαιο ακινήτων, έχουν αγοράσει ή πωλήσει ακίνητο, έχουν ενταχθεί στο νόμο περί αντικειμενικής αξίας. Πληρώσανε φόρο λοιπόν στην αντικειμενική αξία, ενώ το πραγματικό τίμημα ήταν διαφορετικό. Να το πούμε λίγο διαφορετικά. Πουλούσες για παράδειγμα ένα σπίτι, το πουλήσεις στην αντικειμενική αξία, αλλά επειδή η εμπορική ήταν διαφορετική, αυτά που σου πλήρωνε ήταν ένα διαφορετικό ποσό. Αλλά δήλωνες άλλα. Αναγκαστικά. Ήταν διαφορετικό. Και ήταν αυτό διαφορετικό το σύστημα. Υπάρχει στίγμα γιατί έχουν περάσει μέσα από τις τράπεζες. Έτσι. 1.300.000 αφημείς αυτό το διάστημα
έχουν ταυτοποιηθεί ότι έχουν διαφορετικό ποσό. Δεν ξέρω βέβαια πόσο σωστό είναι αυτό το σύστημα, γιατί υπάρχουν και τα λεγόμενα λάθη. Έχουν ταυτοποιηθεί ότι θα πρέπει να ελεγχθούν, δηλαδή τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει κατά τη χρήση που υπήρχαν στο λογαριασμό τους, δεν ταυτοποιούνται με αυτά που έχουν φορολογηθεί. Άρα έχουν περάσει παραπάνω χρήματα. Δίνεται το δικαίωμα με τον τελευταίο νόμο και μέχρι τέλος Μαΐου να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις, αλλά όχι μόνο αυτοί, και οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να πέσαν σε κάποιο λάθος, δηλαδή είχαν αφορολόγητο αποθεματικό σε αυτές τις χρήσεις. Θα πρέπει να κάνουν αναμόρφωση ισολογισμού και για να μην υποστούν τις συνέπειες του φορολογικού ελέγχου που μπορεί να πληρώσουν αυτό το ποσό επί 2 ή επί 3, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο φορολογικός έλεγχος πηγαίνει με βάση λάθος στοιχεία και πολλαπλασιάζει τυχόν ΦΠΑ επί 3 ή επί 2, θα πρέπει οικειοθελώς να αναμορφώσουν ισολογισμό, να καταθέσουν δηλώσεις και να πληρώσουν με τις διατάξεις του νόμου. Ποιες είναι οι διατάξεις του νόμου? Προς αύξηση 8 ή 10% είναι η ποινή του φόρου που θα έχουμε επάνω. Ο συντελεστής που ίσχυε κατά τα προηγούμενα χρόνια, θυμόμαστε ότι για τις εταιρείες είχαμε 20 μέχρι 26% στα προηγούμενα χρόνια, άρα θα πρέπει να πάνε με τις γενικές διατάξεις. Να πω ένα μικρό παράδειγμα. Μία τεχνική εταιρεία, η οποία είχε κατασκευάσει ένα ακίνητο και είχε διαφορά τιμήματος 100.000, δηλαδή το πούλησε 100.000 στην αντικειμενική αξία και 100.000 έχει διαφορά τιμήματος. Η επιβάρηση συνολική που θα έχει είναι στις 5.000, γιατί οι τεχνικές επιχειρήσεις κατά τα προηγούμενα χρόνια είχαν προσαρμογή και πηγαίνανε με συντελεστή 15% επιφορολογίας. Στα 100.000 λοιπόν θα πάει να φορολογηθεί για τα 15. Θα υποστεί το φόρο που είχε στην περίοδο εκεί, δηλαδή 20%. Έχουμε 15.000 επί 20%, 3.000, επιβάρηση φόρου 8 ή 10% και εκεί θα τελειώσει και το πρόβλημά της. Αν λοιπόν δούμε όλη αυτή τη διάταξη με ένα ανοιχτό ορίζοντα, θα λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με τους φορολογικούς ελέγχους. Θα μπει δηλαδή μια γραμμή με το παρελθόν. Θα τελειώσει το παρελθόν και θα έχουν και ποινικές κυρώσεις από εκεί πέρα. Οι ποινικές κυρώσεις έρονται οι ποινικές κυρώσεις και βέβαια, επειδή πολλοί με ρωτάνε από τους επαγγελματίες ότι αυτό μήπως είναι στοιχείο ελέγχου, αναφέρεται ρητός λοιπόν και στον τελευταίο νόμο, τον 4.446 του 2016, αυτός είναι που προβλέπει και την πτωχευτική διαδικασία, ότι έρονται οι ποινικές ευθύνες και αυτό δεν είναι στοιχείο ελέγχου, περαιτέρω ελέγχου της επιχείρησης. Εδώ λοιπόν δεν πάμε τιμωρητικά. Πάμε να διορθώσουμε κάποια κατάσταση, κακώς κύβαινη κατά την προηγούμενη περίοδο. Σωστά. Και να βάλουμε μία σειρά. Το ζήτημα ποιο είναι? Ότι επειδή και το κράτος δεν είναι τόσο πολύ οργανωμένο, επειδή και υπάρχει έλλειψη υπαλλήλων και ελεγκτικού μηχανισμού, να δούμε και τους τραπεζικούς λογαριασμούς το τι προβλήματα υπήρχαν μέσα σε αυτά τα χρόνια. Αν λοιπόν, γιατί έχουμε δει και πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή σε πρώτο βαθμό συγγενείας, να πούμε ότι έχουν γίνει μεταφορές από λογαριασμό σε λογαριασμό, να ξέρουμε λοιπόν ότι από το 10 και μετά έχουμε 10% φορολογία για δωρεά σε χρήμα από πατέρα σε γιο. Σωστά. Έτσι, σε πρώτο βαθμό. Βέβαια, υπάρχουν και διάφορα που πρέπει τέλος πάντων όλοι να βάλουμε στο τραπέζι. Ποιο? Ότι οι ελεγκτικές αρχές έχουν εφοδιαστεί με νόμους αμφίβολης αποτελεσματικότητας. Δηλαδή, αν κάποιος δεν στηρίξει σωστά τη θέση του, γιατί με τις εντολές ελέγχου ήδη έχουν πάει 250.000 εντολές ελέγχου και μάλιστα και αυτοτελή πρόσκληση, οικειοθελή πρόσκληση, ότι ενημερώνει η φορολογική αρχή ότι ο συγκεκριμένος έχει βγει σε εντολή ελέγχου από το έτος 16 για κάποιο έτος. Αυτό λοιπόν είναι μία πρόσκληση η οποία ο έλεγχος θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Αν λοιπόν έχουμε διαφορά, θα πρέπει να την προσαρμόσουμε και να πάμε στις ευνοϊκότερες για μας διατάξεις. Είναι λοιπόν πολλά, είναι αρκετά. Εγώ να θυμίσω μόνο
για όσους έχουν λογαριασμούς στο εξωτερικό, το καλοκαίρι του 2010, τον Ιούνιο του 2016, υπάρχει η λεγόμενη σύμβαση του ΟΣΑ. Άρα, όποιος έχει τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό, θα πρέπει να τον δηλώσει. Διότι τις ώρες το μάθουν οι ελληνικές φορολογικές αρχές. Λοιπόν, ας μην φοβίζουμε τον κόσμο, έτσι. Όχι, όχι. Υπάρχει ενημέρωση στον μεταξύ χώρων. Να πω κάτι. Πολύ γρήγορα για να κλείσουμε. Πολύ καλά όσοι έχουν και στείλανε χρήματα στο εξωτερικό, τα έχουν στείλει από τη στιγμή που έχουν φορολογηθεί νόμιμα και είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος. Σωστά. Η υποχρέωση που είχαν και την οποία δεν την είχαν αντιληφθεί είναι ότι από το 10. Οποιοδήποτε εισόδημα, υπεραξία ή τόκι έπρεπε να δηλωθούν στην ελληνική φορολογική αρχή. Ακριβώς. Γιατί πάμε στο νόμο για το παγκόσμιο εισόδημα, Βασίλη. Οπότε εκεί θα πρέπει να έρθουν και να προσαρμόσουν. Ο φόρος δα δεν είναι πολύς, είναι 10% επί των κερδών που έχουν αποκομίσει. Είτε αυτός λέγεται τόκος, έτσι, και έχουμε και εισφορά αλληλεγγύης. Η ποινή πάνω σε αυτόν τον τόκο είναι 8%, άρα προσαρμόζεται το 10%. Με το αυτό είναι ελάχιστο από ό,τι καταλαβαίνεις η προσάυξη η οποία θα πάρουν. Ας πάμε να δηλώσουμε τους τόκους και ας νομοποιήσουμε. Αν αυτά είναι δηλωμένα στην καρτέλα, όλοι πρέπει να κάνουμε έναν έλεγχο των προηγούμενων ετών, να στηρίξουμε μια φορολογική θέση και από τη στιγμή που έχουν φορολογηθεί αυτά νόμιμα, δεν χρειάζεται κανένας να φοβάται για τα εισοδήματα και να τα φέρει και να ενισχύσει και το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδος. Γιατί εδώ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας. Όταν φοβάται ο κόσμος, δεν φέρνει τα χρήματά του και δεν τα βγάζει και από το στρώμα. Να το πούμε και να κλείσουμε αυτό. Οι καταθέσεις είναι ο μοχλός για να δοθούν δάνεια από τις τράπεζες. Και το τάσιο των τραπεζών είναι η τόκη. Δεν μπορεί να λειτουργήσει, η οικονομία με τέτοια κατάσταση τραπεζών, Βασίλη. Αυτό είναι γεγονός. Άρα, αυτό που πρέπει εμείς σε αυτό το επίπεδο που μπορούμε είναι να ενισχύσουμε τον κόσμο, να έχουμε επιστροφή καταθέσεων προς τις τράπεζες για να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει η οικονομία. Εμπιστοσύνη. Είναι η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη είναι που πρέπει να δημιουργηθεί με σωστή φορολογική αρχή και σωστό κράτος. Λοιπόν, Τετάρτη. Στο ξενοδοχείο Τιτάνια, 5:30, έτσι. 5:30. 5 η ώρα. Δωρεάν ενημέρωση για φορολογικά θέματα. Είναι μια πολύ σημαντική εσπερίδα που ο καθένας δωρεάν μπορεί να πάει να παρακολουθήσει και να ενημερωθεί. Τρασεβουλεμίαρη, καλή συνέχεια, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία και την Τετάρτη σε αυτή την εσπερίδα. Εμείς πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε χρήσιμες πληροφορίες. Ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας.
Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην πρώτη σελίδα στην οικονομία στο SBC. Πάμε να δούμε αν το οικονομικό επιτελείο κάνει κάποιες κινήσεις τελικά για να ξεπαγώσει η δεύτερη αξιολόγηση, διότι το Eurogroup της περασμένης Πέμπτης δεν μας έδωσε ιδιαίτερα στοιχεία. Πάμε στον άλλο Τάσο Δασόπουλο να μας μεταφέρει τις πληροφορίες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Τάσο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βασίλη. Λοιπόν, πάμε για ξεπάγωμα. Προσπαθούμε να φέρουμε κάποιες δράσεις για να ξεπαγώσουμε την αξιολόγηση. Κοίταξε να δεις, Βασίλη. Πρέπει να γίνουν κάποιες επιλογές και από την ελληνική πλευρά. Αυτό είναι δεδομένο. Το να διαφύγουμε τελείως το θέμα των προτέρων ψήφισης των μέτρων, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, φαίνεται αδύνατο. Mm-hmm. Συνεπώς, θα πρέπει να επανεξεταστούν και κάποιες ενδιάμεσες προτάσεις που υπήρχαν στο Eurogroup και δεν πήραν ιδιαίτερη δημοσιότητα. Υπάρχει μια πρόταση της Επιτροπής η οποία έχει γίνει και αφορά μια μεσομβέζικη λύση. Δηλαδή, υπάρχουν δύο βασικά μέτρα που ζητάει το ΔΝΤ να ψηφιστούν. Η μείωση του αφορολόγητου και η μείωση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις. Η Κομισιόν έχει προτείνει ότι μπορεί τελικά η Ελλάδα να ψηφίσει ένα από τα δύο μέτρα τώρα και στη συνέχεια να, και πάλι με ρήτρα ανάκλησης, και το άλλο να μείνει τελείως προληπτικό, ούτως ώστε να βρεθεί μια μέση λύση σε αυτά που ζητάει το ΔΝΤ. Βεβαίως, όλες αυτές τις μέρες το Υπουργείο Οικονομικών θα βρίσκεται σε επαφή με τους θεσμούς. Αλλά, όπως καταλαβαίνεις, πρώτα θα πρέπει να ληφθούν οι πολιτικές αποφάσεις και αυτό δεν αναμένεται να γίνει πριν και τη Σύνοδο Κορυφής της Παρασκευής στη Μάλτα, όπου θα πάει ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας, θα μιλήσει με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ούτως ώστε προσπαθώντας βέβαια να αμβλύνει λίγο τα πράγματα για την Ελλάδα, εξηγώντας ότι μια ψήφιση εκ των προτέρων μέτρων θα αποσταθεροποιήσει ουσιαστικά την κυβέρνηση, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις και μέσα από την κυβέρνηση. Σωστά. Για την ψήφιση. Τάσο, πόσο χρόνο μπορεί να έχουμε μπροστά μας για να πούμε ότι. Τι θέλω να πω με αυτό. Δεν έχουμε ακόμα ημερομηνία επιστροφής των θεσμών. Και αυτό νομίζω αποτυπώθηκε κατευθείαν από το Eurogroup της περασμένης εβδομάδας, ότι σαν είδηση που δεν μας ήρθε. Ποιο χρονικό περιθώριο υπάρχει ένας χρόνος που μπορεί να έχει βάλει το οικονομικό επιτελείο, δηλαδή αν δεν επιστρέψουν οι θεσμοί τις επόμενες 10-15 μέρες, τότε μπορεί και να μην κλείσουμε την αξιολόγηση 20 Φεβρουαρίου ή να έχουμε πολύ ασφικτικό πλαίσιο μετέπειτα, ακόμα πιο αυστηρό. Όλα αυτά τα χρόνια, Βασίλη, ξέρεις και εσύ ότι τίθενται χρονικά όρια, τα οποία τελικά δεν είναι ακριβώς χρονικά όρια. Δεν έχουμε πετύχει κανένα σωστά τόσο. Είναι ενδεικτικές ημερομηνίες που αν υπάρχει διάθεση από τις δύο πλευρές να ξεπεραστεί ένα πρόβλημα, τελικά το πρόβλημα λύνεται στο παραπέντε. Mm-hmm. Από άποψη σταθμών θα λέγαμε ότι είναι η Σύνοδος Κορυφής της Παρασκευής, η συζήτηση των δύο εκθέσεων του ΔΝΤ την άλλη Δευτέρα, mm-hmm. 6 του μήνα, 6 Φεβρουαρίου, από το ΔΣ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπου εκεί θα διαγνωστούν και κάποιες προθέσεις για το πού θέλει τελικά να το πάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν δηλαδή στην πρόθεσή του να μπει στο ελληνικό πρόγραμμα δεχτεί να κάνει έστω και μια μικρή υποχώρηση, και ο επόμενος σταθμός θα λέγαμε ότι μπορούμε να το θέσουμε ως χρονικό ορόσημο πια, είναι το Euro Working Group που θα γίνει σε 9 Φεβρουαρίου. Μέχρι εκεί θα πρέπει και η ελληνική κυβέρνηση αλλά και οι θεσμοί να έχουν καταλήξει σε μια βάση διαλόγου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αν επιτευχθεί αυτό, αν δηλαδή έχουμε μια βάση διαλόγου, ξέρουμε σε τι συζητάμε και μένουν πλέον οι λεπτομέρειες για να κλείσουν, τότε τα πράγματα μπορεί να κυλήσουν πολύ γρήγορα. Δηλαδή να επανέλθουν μέχρι το τέλος επόμενης εβδομάδας οι θεσμοί στην Αθήνα και να γίνει μια ταχεία αξιολόγηση, θα λέγαμε, της μιας εβδομάδας, ούτως ώστε στο Eurogroup της 20 Φεβρουαρίου να υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι θα έχουμε συμφωνία. Αν αυτά τα όρια που σου είπα, τα χρονικά, ξεπεραστούν, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί
Πλέον το θέμα, η λύση του ελληνικού θέμα θα γίνει με κάποια έκτακτη σύνοδο, ίσως με τηλεδιάσκεψη, κυριολεκτικά στο παραπέντε. Αυτή τη στιγμή και τα δύο στρατόπεδα δεν φαίνεται να υποχωρούν από τις θέσεις τους. Το είδαμε τάσο ούτως ή άλλως και με τη διαρροή της έκθεσης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που έχουμε φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων 24 ώρων και 48, των τελευταίων ημερών μάλλον, από την Πέμπτη μέχρι σήμερα, συνεχώς διαρροές για το τι περιλαμβάνουν αυτές οι περιβόητες εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μας έκανε εντύπωση ότι ξεκίνησαν διαρροές την ώρα που ήταν σε εξέλιξη το Eurogroup στις Βρυξέλλες, αλλά και που απαντά πλέον ο ESM στις διαρροές του Delta Nitaf για την έκθεση, δηλαδή για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, και ότι ζητά ότι το ελληνικό χρέος θα είναι βιώσιμο αν εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα, αν δηλαδή τηρηθεί το πρόγραμμα. Άρα βλέπουμε και πάλι μια κόντρα ανάμεσα στα Delta Nitaf και σε έναν από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ναι, θα λέγαμε με όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Γιατί σε μία από τις εκθέσεις τους, αυτή που αφορά την εκ των υστέρων αξιολόγηση του δεύτερου προγράμματος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ούτε λίγο ούτε πολύ, ρίχνει και ένα μέρος της ευθύνης στους Ευρωπαίους, οι οποίοι τους θεωρεί λίγο χαλαρούς και τους επιρρύπτει ως ένα μέρος και μια έλλειψη συνεργασίας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, βεβαίως έχοντας ως βάση ότι τελικά οι Ευρωπαίοι πρέπει να αποδεχτούν τις προτάσεις του Ταμείου, τις προβλέψεις για την Ελλάδα του Ταμείου. Το πρόβλημα που υπάρχει τώρα και είναι και ίσως η ειδοποιώς διαφορά που μας οδηγεί στην υποχρέωση να ψηφίσουμε νέα μέτρα. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η άκαμπτη στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε ό,τι αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα και τους στόχους που μπορεί να πετύχει η ελληνική οικονομία, και μάλιστα σε ένα σημείο που η ελληνική οικονομία φαίνεται να ξεπερνάει τους στόχους των Ευρωπαίων, όχι μόνο να υπολείπεται, αλλά να μην υπολείπεται, αλλά και να τους ξεπερνάει για δύο συνεχόμενα χρόνια, και το 2015 και το 2016, να ξεπερνάει δηλαδή το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος που θέτουν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν δέχεται να κάνει πίσω στις δικές του προβλέψεις, θεωρώντας ότι αυτές είναι σωστές και δημιουργώντας το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική κυβέρνηση βασικά, η οποία θα πρέπει να ψηφίσει τα νέα μέτρα. Ο ESM απάντησε ουσιαστικά υπερασπιζόμενος τις ευρωπαϊκές προβλέψεις. Ναι. Ότι εμείς έχουμε δίκιο και ότι η Ελλάδα μπορεί αν ολοκληρώσει το πρόγραμμα χωρίς αποκλίσεις να έχει μια βιωσιμότητα χρέους. Και βέβαια σε δεύτερη ανάγνωση η στάση του ESM είναι και η στάση αυτού που δεν θέλει να δώσει παραπάνω πράγματα για το χρέος, γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θεωρεί ότι και όσα έχουν υποσχεθεί οι Ευρωπαίοι από τις 25 Μαΐου είναι οριακά. Δεν είναι σίγουρο δηλαδή ότι θα εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα του χρέους, ζητάει περισσότερα. Ανάμεσα σε αυτή την πολλαπλή κόντρα θα λέγαμε, θα είναι κάτι σαν μεξικάνικη ισοπαλία. Mm-hmm. Ο κάθε ένας από τα τρία μέρη κατηγορεί τα δύο υπόλοιπα για κάποιο λόγο. Και κάποιος είναι στη μέση και δεν προχωράει η αξιολόγηση και δεν προχωρά τίποτα. Ναι, και η Ελλάδα πάντως κατηγορεί τον ΝΟΤΟΥ για καμψία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή δεν βοηθάει όσο πρέπει στο να τελικά να καταλήξουν σε μια λύση που δεν θα χρειαστεί να ψηφίσουμε νέα μέτρα. Ο ESM υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές προβλέψεις, βρίσκεται πιο κοντά στην Ελλάδα, την οποία πιέζει να κάνει μεταρρυθμίσεις, γιατί ας μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο τα δημοσιονομικά μέτρα. Υπάρχει και το θέμα του εργασιακού, για το οποίο η Ελλάδα το έθεσε σαφώς ο κ. Ντάιζεμπλουμ στο τελευταίο Eurogroup την περασμένη Πέμπτη, και τώρα η Ελλάδα πρέπει να υπερασπιστεί τις δικές της επιλογές σε ό,τι αφορά το εργασιακό, δηλαδή επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε επίπεδο κλαδικό και τίποτε άλλο. Μάλιστα. Δηλαδή δεν θέλει να αλλάξει τίποτε άλλο, αλλά εκεί η Ευρώπη έχει κάποιες αντιρρήσεις. Έχει κάποιες αντιρρήσεις και προφανώς εκεί και είναι ένα θέμα το οποίο κολλά βασικό θέμα τα εργασιακά, που η κυβέρνηση ούτως ή άλλως πριν το τέλος του 2016 επιδίωκε και μια πολιτική συμφωνία και δεν νομίζω να την πέτυχε. Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Να πούμε ότι αυτή την ώρα βλέπουμε το ελληνικό χρηματιστήριο να υποχωρεί κατά 2,17% στις 622,72 μονάδες, μετά και το μείον 3,60% που είχαμε την Παρασκευή στο ελληνικό χρηματιστήριο και πάλι τραπεζική πτώση. Πάμε να δούμε χρήσιμες πληροφορίες. Θα επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά να δούμε τι λέει και ο οίκος Μούντις για τις ελληνικές τράπεζες, που σαφέστατα μαζί με μια εξέλιξη που είχε έρθει και από το Χουσού, σαφέστατα επηρεάζουν τον τραπεζικό κλάδο στο ελληνικό χρηματιστήριο και σήμερα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στο μείον 2,20 περίπου της 100% το ελληνικό χρηματιστήριο. Στις 622 μονάδες, ο τραπεζικός κλάδος υποχωρεί σχεδόν 4,70%. Πολύς κύριες πιέσεις για την τράπεζα Πειραιώς, το μείον 6,12% αυτή την ώρα στα 0,1840 ευρώ η Πειραιώς. Η Eurobank στο μείον 5,70% στα 0,5910. Η Εθνική υποχωρεί κατά 4,60% στα 0,2280 και η Αλφα στο μείον 3,93% και τα 1,71 ευρώ. Λέει σε ανάλυση του ο οίκος Μούντις ότι υπάρχει κίνδυνο για τις ελληνικές τράπεζες, επειδή καθυστερεί συνεχώς η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, διότι αλλάζουν και τα πλάνα διάρθρωσης για τα κόκκινα δάνεια, και επίσης υπάρχει και, θυμίζουμε, και το 2018 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έχει και τεστ αντοχής, στα οποία θα μπουν και οι ελληνικές τράπεζες. Για το 2017 δεν θα έχουμε. Επίσης έχουμε και μια εξέλιξη ότι στο Ταμείο Χρηματοπιστικής Σταθερότητας δεν βρέθηκε ο κατάλληλος διευθύνων σύμβουλος, αν και υπήρξε διαδικασία, δεν υπήρξε κάποιος ο οποίος να πληρεί τα κριτήρια. Συνεπώς πάμε σε άμεση επανάληψη διαδικασίας, προαπαιτούμενο και αυτό για δεύτερη αξιολόγηση για το κλείσιμό της. Εμείς πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε εξελίξεις από τον διεθνή χώρο, να δούμε τι ακριβώς σημαίνει στον υπόλοιπο κόσμο πέραν των δικών μας, τον μικρό κόσμο της Ελλάδος, και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Ο Μπενουά Αμόν θα οδηγήσει τους σοσιαλιστές στη μάχη των προεδρικών εκλογών της 23ης Απριλίου στη Γαλλία. Ο πρώην Υπουργός Παιδείας αναμετρήθηκε με τον πρώην Πρωθυπουργό Μανουέλ Βάλς και απέσπασε το 58,65% των ψήφων στο δεύτερο γύρο για το χρήσμα του επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος.
Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Μπενουά Αμόν απίφθινε κάλεσμα στην αριστερά και τους πράσινους να συμπορευτούν μαζί του. Εγκρίθηκε από την ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας η υποψηφιότητα του Μάρτιν Σούλτς για την καγκελαρία. Ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι ο αντίπαλος της Άγγελα Μέρκελ στις εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου. Η απόφαση θα ανακοινωθεί επίσημα στις 19 Μαρτίου σε συνέδριο του κόμματος. Προειδοποίηση για επιδείνωση των διμερών σχέσεων απίφθινε η Άγκυρα στο Βερολίνο στην περίπτωση που εγκριθούν τα αιτήματα ασύλου των 40 στρατιωτικών που θεωρούνται υπεύθυνοι για το πραξικόπημα του Ιουλίου από το καθεστώς Ερντογάν. Οι υψηλόβαθμοι Τούρκοι στρατιωτικοί που έχουν υπηρετήσει στις εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ κατέθεσαν αιτήσεις ασύλου μετά την αποστράτευσή τους, σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας Φικρή Ισίκ. Περισσότεροι από 50.000 Ρουμάνοι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους του Βουκουρεστίου. Οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν για δύο επίγοντα κυβερνητικά διατάγματα για την αποφυλάκηση κρατουμένων. Το ένα διάταγμα προβλέπει την αποφυλάκηση 2.700 φυλακισμένων που εκτείουν ποινές μικρότερες των 5 χρόνων και το δεύτερο αφορά την αποποινικοποίηση αδικημάτων σχετικών με τη διαφθορά, όταν το ποσό δεν υπερβαίνει τα 44.000 ευρώ. Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν πως τα εν λόγω διατάγματα αποδυναμώνουν τις αρχές στη μάχη κατά της διαφθοράς. Λοιπόν, κλείνοντας κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε με πλάνα από την Φιλανδία. Θα πάμε σε ένα παγωμένο ξενοδοχείο, ένα εγκλού στην ουσία. Για όποιον αντέχει να έχει την αίσθηση ότι έξω θα έχει μείον 40. Και φυσικά όποιος έχει να δώσει 445 δολάρια τη βραδιά, μπορεί έτσι να πάει εκεί. Κλείνοντας με αυτές τις πολύ ωραίες εικόνες, να ευχηθούμε καλημέρα σε όλους. Επόμενη ενημέρωση από το SBC στις 4 με την εκπομπή Υπάρχει Λύση.